που υπάρχει ειδικό ενδιαφέρον. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο με τις κακοκαιρίες, τα χαλάζια και όλα αυτά. Αν έχετε μια εικόνα των καταστροφών, τι υπάρχει και επειδή μας στέλνουν και μηνύματα για τις αποζημιώσεις όπου υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια συνθήκες οι οποίες κάθε άλλο είναι προβλέψιμες. Ιδιαίτερα οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή μας δημιουργούν έντονα καιρικά φαινόμενα την ίδια περίοδο από διαφορετικούς, με διαφορετικούς όρους και επιπτώσεις. Όπου υπάρχει αγροτική παραγωγή η οποία έχει υποστεί ζημιές, άμεση είναι η κινητοποίηση των εκτιμητών του ΕΛΓΑ και βεβαίως αφού γίνουν σχετικές αναγγελίες, όπως για παράδειγμα αυτό που συζητάμε για τη Θεσσαλονίκη, για την Ήπεθρο Θεσσαλονίκη, όντως είχαμε ζημιές. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ τις διαδικασίες ελέγχου, θα γίνουν αναγγελίες, θα κληθούν όσοι έχουν υποστεί ζημιές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία εκτιμήσεων για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες όπου υπάρχει ασφαλιστικά κίνδυνος ο οποίος είναι καλυμμένος με αντίστοιχο ασφάλιστρα, θα υπάρξουν. Οπότε θα υπάρξουν αποζημιώσεις σε αυτό μετά τον έλεγχο. Έχετε κάποια χρονική πρόβλεψη, πότε δηλαδή θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο για την ώρα? Για δύσκολο είναι ότι αυτή την ώρα έχοντας πολλές ζημιές σε όλη την Ελλάδα, παρόλα αυτά εμείς υπολογίζουμε από την ώρα της ζημιάς μέχρι να τελεσιδικήσουν και τα πορίσματα, όλα είναι μια διαδικασία ολόκληρη, περίπου γύρω στους 6 με 7 μήνες θα υπάρξει η αντίστοιχη πληρωμή. Όσοι όμως δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, εκεί θα δούμε μέσα από διαδικασίες ψέα, μέσα από διαδικασίες δηλαδή ενισχύσεων που προέρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί φάκελος και θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνει. Ωραία, μια πάμε τώρα στις ρυθμίσεις των δανείων, που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ένα πάγιο αίτημα διαχρονικό των αγροτών, ώστε να ρυθμιστούν τα δάνειά τους. Πότε ξεκινάει η διαδικασία και τι περιλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο για τους αγρότες? Η διαδικασία ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ποια μέρα θα ανοίξει η σχετική πλατφόρμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αφορά φυσικά και μόνον πρόσωπα, αγρότες, και έχει σχέση αυτή η ρύθμιση με τις οφειλές που υπάρχουν στον εκαθαριστή, στην BQA, δηλαδή για να γίνει πιο κατανοητό. Όταν μεταφέρθηκε η αγροτική τράπεζα, η καλή σε τραπεζικό ίδρυμα και η κακή, αυτή που είχε δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές στον εκαθαριστή, όλα αυτά που έχουν πάει στον εκαθαριστή θα τα δούμε μέσα από μια ρύθμιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι το 100% της διαγραφής των τόκων υπερημερίας, μπορεί να συνυπολογιστούν οι πληρωμές και η διαδικασία που προβλόταν από τον νόμο για τα πανωτόκια, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορεί να περάσει η οφειλή για αγροτικά δάνεια το διπλάσιο του κεφαλαίου. Και εκεί λοιπόν, εφόσον δούμε ποιο είναι αυτό που βγαίνει τελικά το κεφάλαιο, αν έχουμε άμεση πληρωμή σε 3 μήνες, τότε μπορεί μέχρι και το 60% αυτού του υπολείπου να διαγραφεί. Αν γίνει μια ρύθμιση η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι 10 χρόνια με δόσεις, τότε λοιπόν μπορούμε να φτάσουμε στο 40% του κεφαλαίου. Είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επένδυση σε χρονίζοντα, θα έλεγα έτσι, ζητήματα οφειλών του αγροτικού χώρου, που πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουν οι αγρότες, διότι ο εκαθαριστής δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Είναι μια διαδικασία που αν δεν. Για πόσους αγρότες μιλάμε, κύριε Αποστολού, έχετε υπολογίσει? Επειδή νούμερο να σας πω δεν μπορώ, διότι είναι διαφορετικά αφημή. Υπάρχει περίπτωση για έναν αγρότη να υπάρχουν 2-3 αφημή. Πόσα αφημή? Αλλά οπωσδήποτε όμως έχουμε περίπου γύρω στα 80.000 αφημή. Μιλάμε για ένα ποσό το οποίο είναι περίπου γύρω στο 1,5 με 1,600 δις. Θα το δούμε αυτό στη διαδρομή. Θα έχει μια πάρα πολύ σημαντική διευκόλυνση.
Γι' αυτό λοιπόν. Για τα διαφορετικά αφημί. Αν δηλαδή ένας αγρότης έχει δύο ή τρία αφημί, φανταστείτε. Όλα, όλα μπαίνουν μαζί. Όλα μπαίνουν μαζί. Άρα η ρύθμιση ουσιαστικά είναι πολλαπλή. Είναι για πολλαπλά ακριβώς, χρέη. Ακριβώς. Δεν μιλάμε για εταιρείες, για αγρότες μιλάμε. Για αγρότες. Όντως όμως, επειδή υπάρχουν στον εκαθαριστή αυτή την ώρα και ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές επιχειρήσεις, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι όσες από αυτές λειτουργούν, εμείς από πλευράς της PQA θα διευκολύνουμε τους αγρότες να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τυχόν οφειλές που υπάρχουν προς τρίτες τράπεζες. Δεν θα υπάρξει μια ειδική ρύθμιση στη συνέχεια για τις επιχειρήσεις. Όχι, θα τα δούμε. Υπάρχει βεβαίως μια επιτροπή αυτή την ώρα η οποία επεξεργάζεται επιχειρήσεις συνεταιρισμούς. Άρα υπάρχει στο τραπέζι σας και η εξέταση ρύθμισης. Και ιδιαίτερα επειδή έχουμε συνεταιρισμούς που υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας της αδράνειας, έχουν κλείσει πολλοί συνεταιρισμοί, ομάδες έχουν μπει στη διαδικασία καθάρισης. Αυτή η περιουσία θα φροντίσουμε να μην χαθεί από τον αγροτικό χώρο. Θα χρειαστεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, αλλά είναι ζητήματα τα οποία επεξεργαζόμαστε αυτή την ώρα. Επιχειρήσεις, είτε ιδιωτικές είτε συνεταιριστικές. Άρα και αυτές θα συζητηθούν, άρα είναι ανοιχτό και αυτό το θέμα. Σε σχέση με τους αγρότες, όταν λέμε είναι το αφημί αγρότης, αν έχει κάποια άλλη ενασχόληση με κάτι άλλο. Γιατί... Άρα λοιπόν, για να διευκολύνουμε τους αγρότες για να μπορέσουν να κάνουν αυτή την ρύθμιση, στην ίδια απόφαση προβλέπεται οι οφειλές που έχουν είτε από εισόδημα στην εφορία, είτε από ασφαλιστικούς οργανισμούς, είτε από ΦΠΑ, όλες αυτές στη διαδικασία που προβλέπεται από αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας θα ενταχθούν, δηλαδή 120 δόσεις για παράδειγμα, θα ενταχθούν και οι αγρότες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και τη για να μπορεί να κάνει τη μία ρύθμιση και να μπορεί να κάνει και την άλλη. Και η άλλη, να επανέλθει ο Έλληνας αγρότης στον έλεγχο των οικονομικών του δεδομένων. Είπατε για τη βιωσιμότητα. Εδώ τώρα οι προϋποθέσεις για να μπει ένας αγρότης, πέρα από το επάγγελμά του, το αφημί του και όλα αυτά. Εκεί θα εξεταστεί και η περιουσία του όταν θα πάει στη ρύθμιση. Και όταν λέμε περιουσία. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Αλλά αυτό που λαμβάνεται κυρίως υπόψη είναι η βιωσιμότητα της οφειλής. Δηλαδή να μπορεί. Δεν θα αποκλειστεί κάποιος, δηλαδή, ο οποίος έχει τα χωράφια του και τα καλλιεργεί. Όχι. Δεν θα, δηλαδή να μην βγει η τράπεζα ή ο καθαριστής. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάει και βάλει. Συγγνώμη. Δραστηριότητα που αυτή την ώρα λειτουργεί να έχει επιπτώσεις κλεισίματος. Θα συνεχίσει είναι να λειτουργεί. Θα τα βρούμε, θα τα βρούμε όλα. Επειδή μας λέτε για την προσφυγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, αν θα είναι με τις προϋποθέσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού και για τους αγρότες, εκεί έχουμε δει ότι υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις που πολλές φορές το λένε και οι παράγοντες της αγοράς αφήνουν εκτός ανθρώπους από ρυθμίσεις. Και η φύση μιλάμε για του επαγγέλματος είναι διαφορετική. Έτσι. Πρόσωπα, αγρότες. Αυτά είναι τα φυσικά πρόσωπα. Τα οποία δεν μπορούσαν να μπουν και στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Γι' αυτά τα προστατεύουμε απόλυτα. Τώρα για τις επιχειρήσεις και βεβαίως είτε είναι συνεταιριστικές είτε ιδιωτικές, υπάρχει η δυνατότητα και πρέπει να επιδιωχθεί. Σύμφωνα και να βοηθήσουν και εμπορικές τράπεζες. Σε σχέση, κύριε Αποστόλου, με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους όμως και διατηρούν χρέη, με αυτούς τι θα γίνει, γιατί ο εξωδικαστικός δεν δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς. Λοιπόν, είπαμε ότι όσοι λειτουργούν θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Εμείς από τη δική μας πλευρά, ό,τι αφορά τον PQA, τον εκαθαριστή, δεν θα τους δημιουργήσουμε πρόβλημα στη λειτουργία τους. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο ζητάμε εμέσως και από τις εμπορικές τράπεζες, αν έχουν οφειλές προς τα εκεί, να βρουν τον τρόπο μέσα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό να συνεχίσουν να λειτουργούν. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως δραστηριότητες, όπως σας είπα, συνεταιριστικές, που έχουν κλείσει. Αυτές δεν θα τις αφήσουμε να μπουν στη διαδικασία πληστηριασμών, στη διαδικασία μεταφοράς τους σε ξένα φαντς, όλο αυτό το πράγμα, διότι η αγροτική περιουσία έχει αξία αν είναι συνδεδεμένη με την αγροτική δραστηριότητα, γιατί αυτό θέλουμε εμείς. Ο πρωτογενής τομέας που λέμε. Θέλουμε. Επομένως, να μην χάσουμε δηλαδή. Να μην χάσουμε, προστατεύονται. Από αναγκαστικά μέτρα, από διαδικασίες πληστηριασμών κατασχέσεων, προστατεύονται. Και να πουληθούν τα δάνεια. Υπάρχει μια επιτροπή, επεξεργάζεται αυτά, θα μας καταθέσει την πρόταση. Θα τη δούμε βεβαίως μέσα από νομοθετική ρύθμιση. Αρκεί μετά όμως να βρούμε μια λύση και για τα χρέη, τα συσσωρευμένα αυτά. Γιατί είναι το δεύτερο βήμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε. Να πάμε στο τσίπουρο. Γιατί ακούω πάρα πολλά με το τσίπουρο και έχω και πολλούς φίλους που φτιάχνουν τσίπουρο και μου λένε τι θα γίνει. Θα μας κοστίζει ο κούκος αηδόνη σε σχέση με τους φόρους. Ξεκαθαρίζουμε ένα πράγμα. Δεν αφορά προαπαιτούμενα, δεν αφορά μια συζήτηση η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σήμερα αύριο. Από εκεί και πέρα,
όταν έχοντας τουλάχιστον ως υπουργός επισκεφθεί όλη την Ελλάδα, στις συναντήσεις που κάνω με τους φορείς, μπαίνουν τέτοιου είδους ζητήματα. Ναι. Μπαίνει ένα θέμα, για παράδειγμα, από τα οργανωμένα αποστακτήρια, στην προκειμένη περίπτωση, μονάδες, υπάρχουν πάρα πολλές μονάδες, και τα οποία πληρώνουν 12 ευρώ το λίτρο φόρο, οι διήμεροι αυτοί που, έτσι που λέμε, τα καζάνια που λέμε στα χωριά, 57 λεπτά. Άρα λοιπόν εκεί πέρα έρχεται ο ΩΣΑ και λέει, ακούστε, οι διήμεροι θα παράγουν τσίπορο για να καταναλώνουν εντός της περιοχής τους, του χωριού τους κτλ. Αν θέλουν να το διακινηθεί εκτός, πρέπει να διακινείται με φορολογικά στοιχεία, με νόμιμες διαδικασίες. Όχι χήμα. Όχι χήμα. Όχι χήμα. Λέει οι εργαλείες δίκτυο ΩΣΑ. Από εκεί και πέρα έρχονται τώρα και πιέζουν οι εμάς τι γίνεται, τι κάνετε. Για εμάς δεν υπάρχει θέμα αυτή την ώρα. Δεν υπάρχει όμως θέμα. Το θέμα είναι ότι έρχεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι εδώ πρέπει να συμμορφωθείτε με αιτιολογημένη γνώμη, μας παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και λέει ότι ό,τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη πρέπει να κάνετε κι εσείς. Και μιλάμε... Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ζητήματα τα οποία δεν τα βάζω εμείς, τα βάζουν αυτοί που άμεσα εμπλέκονται. Άρα μιλάμε για το χήμα τσίπουρο. Τα βάζει και η ανάγκη, προσέξτε, προστασίας δημόσιας υγείας. Όταν ένα προϊόν κυκλοφορεί χήμα και μάλιστα υπάρχει μια ζήτηση, τα συμπτώματα και επιπτώσεις από την διακίνηση... Επομένως, κύριε Αποστόλου, εσείς τι σκέφτεστε. Εμείς αυτή δηλαδή... την ώρα σκεφτόμαστε το εξής. Mm-hmm. Καταρχάς, ξεκαθαρίζω για μια ακόμη φορά. Πάμε, εμείς έχουμε στόχο αυτή την ώρα, ολοκληρώνουμε τα προαπαιτούμενα, βγαίνουμε από την κρίση, προχωράμε. Δεν είναι προτεραιότητα. Δεν είναι. Όμως, πρέπει να ξεκινήσουμε την κουβέντα, διότι όταν θα έρθει η παραπομπή, η ημερομηνία, θα πει την τάδε μέρα εκδικάζεται η υπόθεση της Ελλάδας. Αν δεν πάμε κι εμείς εκεί. Η πρόβλεψη, πότε είναι αυτή η εκτίμηση, δεν ξέρουμε αυτό, πότε θα αυτό έρθει. Έχει ξεκινήσει αυτό. Μια, είναι, από το 2015 με αιτιολογημένη γνώμη, έχουμε πει σε πορεία παραπομπής. Επομένως, η συμμόρφωση θα είναι ότι μέσα στα όρια θα μπορεί να διακινείται. Θα κάνουμε λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη, ναι, μια συζήτηση. Ξανά, έχουμε ξανακάνει. Ναι. Αλλά μια συζήτηση η οποία δεν θα εκφράζει μόνο απόψεις, θα καταλήγει και σε προτάσεις. Επομένως, θα πάμε σε φορολόγηση προφανώς εκτός των ορίων παραγωγής. Εκτός των ορίων, εκτός των ορίων, το ότι θα κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, όταν θα έρθει. Μπορεί να έρθει σε 2, σε 3, σε 4 ώρες. Δεν ξέρω πότε θα έρθει. Να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Υπουργέ, το χήμα τσίπουρο το οποίο βγαίνει εκτός του νομού στον οποίο παράγεται. Αυτό, ναι, είναι αυτό που παράγουν ορισμένοι παραγωγοί, ναι, αυτοί οι λεγόμενοι διήμεροι που έχουν τη δυνατότητα, μάλιστα, με καζάνι, μάλιστα, που έχουν για δύο μέρες να λειτουργούν και να παράγουν τσίπουρο. Θα και πρέπει για τις δικές τους. Αυτό. Για ό,τι, να μπορέσει να βγει εκτός. Ό,τι διακινείται στην κατεύθυνση της εμπορίας, εκτός της περιοχής, έρχεται η εργαλειοθή και σου λέει, και σου λέει, κύριε... Και άρα, μάλιστα, θα πρέπει να φορολογηθεί. Με ποιο ποσοστό... Άλλο αυτό, είναι εντελώς άλλο κομμάτι. Είναι άλλο κομμάτι. Ο φόρος κατανάλωσης. Είναι εντελώς, ναι, διαφορετικό κομμάτι. Δεν, και το ένα και το άλλο δεν είναι απέτηση σόν και καλά τώρα. Αλλά όταν γίνονται οι συζητήσεις μας και μπαίνουν τέτοια... Μας έχουν ένα χρονοδιάγραμμα όμως από την εργαλειοθήκη του ΩΣΑ. Η εργαλειοθήκη του ΩΣΑ μας λέει ότι πρέπει να τακτοποιήσει. Είναι προαπαιτούμενο αυτό, κύριε Αποστόλου. Όχι, δεν όχι, είναι προαπαιτούμενο. Όχι, 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 δεν βάζει χρονικό περιθώριο. Όχι. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε αυτά τα πράγματα. Σας λέω. Επομένως, τώρα... μας λέτε, δεν είναι προαπαιτούμενο, αλλά εκκρεμούν αποφάσεις προσφυγές. Θα... Εκκρεμεί πρόταση της εργαλειοθήκης του ΩΣΑ, εκκρεμεί προσφυγή στο εργαλειοθήκη. Τότε θα αποφασίσετε τι θα γίνει. Με συζήτηση και διαβούλευση, μάλιστα, με όλους τους εμπλεκόμενους. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για τα προϊόντα, γιατί έχω πολλά μηνύματα για τη φέτα. Υπάρχει κάποιο θέμα πάλι, κάποιοι αμφισβητούν το όνομα προέλευσης, κάποιοι θέλουν να κάνουν χρήση του ονόματος φέτα, που είναι μόνο για τη χώρα, για πούμε, την Ελλάδα. Να πούμε ότι η φέτα πλέον έχει αναδειχθεί ένα προϊόν σημεία των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρώπης. Άρα λοιπόν ως ένα τέτοιο ποιοτικό προϊόν, επειδή ιδιαίτερα η Βόρεια Ευρώπη παράγει γάλα τεράστιες ποσότητες, κάπου είχαν μπει σε μια διαδικασία να χρησιμοποιούν τον όρο φέτα ως χι μεμονωμένο φέτα, απλά τύπου φέτα ή φέτα τάδε χώρας, φέτα τάδε χώρας κτλ. Φέτα όμως είναι μία, είναι
το ελληνικό προϊόν που παράγεται από εγωπρόβειο γάλα έχει συγκεκριμένη σύνθηση κατσικίσου. Δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς αυτό. Όχι, αυτό δεν αλλάζει. Απλώς και έχει χαρακτηριστεί προϊόν γεωγραφικής ένδειξης και έχει υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις συμφωνίες που συνάπτει με τρίτες χώρες να το υπερασπίζεται. Εκεί έχουμε δώσει μεγάλες μάχες και εξακολουθούμε να δίνουμε. Γιατί εξακολουθούμε, μάχες. Υπάρχει αμφισβήτηση εκεί. Μας πιέζουν να χαλαρώσουμε εκεί. Ακούστε, δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα, είναι ανοιχτό. Αυτό δηλαδή έχει κλείσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως σε διαπραγματεύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε χώρα με άλλες τρεις χώρες. Εκεί λοιπόν καθόμαστε με ένα πιστόλι και εμείς στην άκρη και παρακολουθούμε όλη τη διαδικασία. Δίνουμε μάχες για να μην. Έχει υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα ώστε να εχωρηθεί αυτό? Όχι, όχι. Δεν έχει υπάρξει με τρίτη χώρα αυτό που λέμε Καναδά, Αφρική να εχωρηθεί για τη μεταβατική περίοδο, μια περίοδο που θα είναι υποχρεωμένη η χώρα, οι χώρες αυτές να συμμορφωθούν. Δεν, ξέρετε, η συμμόρφωση σε ένα εμπορικό κύκλωμα δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Να, θέλει ναι, ένα περιθώριο. Να. Όπου υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία, δηλαδή, που δεν υπάρχει, η εφαρμογή της απόφασης είναι αυτόματα από την πρώτη μέρα. Να το διευκρινίσουμε. Υπάρχουν κάποιες χώρες στην Αφρική, στον Καναδά, που χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν και το γράφουν φέτα ή τύπου φέτα. Τύπου. Επομένως, έρχεται αυτή η εμπορική συμφωνία και τους λέει ότι μέχρι να συμμορφωθείτε, θα μπορείτε να κάνετε χρήση. Αυτό για να σας το έτσι. Δεν θέλω να απαραίτητα το ορθολογώ, αλλά αυτά είχαν δοθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Είχαν υπογράψει προσύμφωνα, είχαν υπογράψει μάλιστα. Την περίπτωση της φέτας στον Καναδά είχε υπάρξει συνάντηση στην Οτάβα της Καναδά με πρόεδρος της Κομισιόν Μπαρόζο, ο πρωθυπουργός ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν δεσμεύσεις για να διορθωθεί αυτό το πράγμα στη μετάβαση που λέτε? Η δέσμευση πριν εμείς συμφωνήσουμε μπήκε ρητή αναφορά στις συμφωνίες που έχουμε σχέση με Νότια Αφρική και με Καναδά, που υπάρχει και ελληνικό στοιχείο εκεί, που λέει ότι στη μεταβατική περίοδο των 5 χρόνων, ήδη ισχύει η συμφωνία, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες ώστε με τη λήξη της ο όρος φέτα να μην χρησιμοποιείται. Ωραία. Από κανέναν άλλον πλην της Ελλάδας. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει σηκώσει και αντιδράσεις, να ξεκαθαρίσουμε τα σκέλη του. Είναι η παραγωγή της φαρμακευτικής κάναβης. Με αφορμή και το νομοσχέδιο, εσείς επιχειρηματολογήσατε, μιλήσατε μάλιστα και για ενδιαφέρον επενδύσεων στη χώρα μας για την παραγωγή φαρμακευτικής κάναβης. Έχετε εικόνα από ποσά, από νούμερα τα οποία μπορούν να έχουν όφελος προς την ελληνική οικονομία από αυτό? Καταρχάς να πούμε ότι ψηφίσαμε έναν νόμο ο οποίος για την άδεια έγκρισης προέβλεπε ότι η διαδικασία αυτή θα είναι μια κλειστή διαδικασία που ξεκινάει από τον σπόρο το πολλαπλασιαστικό υλικό που μπαίνει μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος, που είναι ένα φάρμακο που εγκρίνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Άρα λοιπόν αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, στεγανοποιείται έτσι. Μέσα, δεν λοιπόν, μπορεί δηλαδή οποιοδήποτε να καλλιεργεί αυτό. Όχι να καλλιεργεί, δεν μπορεί να μπαίνει. Να διακινεί. Άρα λοιπόν αυτό στεγανοποιείται. Είμαστε λοιπόν αυτή την ώρα στην ευχάριστη θέση να έχουμε ολοκληρώσει και την κοινή υπουργική απόφαση που ουσιαστικά εξειδικεύει την εφαρμογή όλων των λεπτομεριών του συγκεκριμένου νόμου. Και αυτό που συμβαίνει είναι, υπάρχει από πλευράς πολλών, έτσι θα έλεγα, επιχειρηματιών, ιδιαίτερα από χώρες, για παράδειγμα ο Καναδάς, ο οποίος έχει μια σχετική τεχνογνωσία, το Ισραήλ, αλλά και άλλες υπάρχει χώρες. Υπάρχει το ενδιαφέρον, δηλαδή. Υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Μπορώ να σας πω ότι οι συναντήσεις που κάνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε σε ευρώ? Να σας πω, δηλαδή αυτό, αυτή η επένδυση, εσείς όταν φέρατε αυτό το νομοσχέδιο, κάνατε μια μελέτη τι επενδύσεις μπορεί να φέρει η συγκεκριμένη δραστηριότητα? Μια μονάδα, έτσι να πούμε, η οποία να λειτουργεί και βιώσιμα και να μπορεί να ικανοποιεί τη λειτουργία της, θέλει περίπου 30 με 40 εκατομμύρια. Η μία μονάδα. Για πόσες μονάδες από μιλάμε εμείς? Και πέρα όμως υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι μιλάνε και για επενδύσεις πάνω από 100 εκατομμύρια. Τώρα να σας πω ότι έχουμε συναντηθεί με 7-8
ομάδες επενδυτών που θα θέλουν να φτιάξουν αυτές τις 30-40 μονάδες. Ενδιαφέρονται και η κρίσιμη ερώτηση, επειδή ψηφίζονται νόμοι, αλλά μετά ακολουθεί μια διαδικασία που είπατε. Εγκύκλοι, αυτά, προδιαγραφές και αυτά. Και προσφυγές. Και προσφυγές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση προσφυγές, αλλά ένας επενδυτής, πότε θα είναι έτοιμο το κράτος να υποδεχτεί την πρόταση και να υλοποιηθεί η επένδυση. Ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Πιστεύουμε ότι περίπου σε ένα μήνα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία που αφορά τα. Οπότε μετά το μήνα οπότε αυτό μετά θα αρχίζουν να υποβάλλονται αιτήματα. Ήδη πάρα πολλοί προετοιμάζονται. Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη προσυμφωνήσει. Ποιος το εγκρίνει το project αυτό, ποιος βάζει τελική υπογραφή? Η τελική υπογραφή είναι το αρμόδιο το Υπουργείο. Είναι το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, το οποίο ουσιαστικά εγκρίνει την άδεια. Θα είναι fast track ή θα είναι πάλι μια διαδικασία? Είπαμε ένα μήνα, τελειώνετε εσείς. Μετά το μήνα θα υπάρχει μια. Να σας πω. Μέσα με διαδικασίες fast track, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα το φέρνουμε, αύριο το παίρνουμε. Όχι. Απλώς να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Θα εφαρμοστεί και για αυτές τις επενδύσεις αυτό που γενικότερα έχουμε. Άρα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πότε θα δούμε την πρώτη επένδυση, πότε θα αρχίσει να λειτουργεί? Σας είπα ότι μετά από ένα μήνα περίπου θα αρχίζουν να υποβάλλονται αιτήματα. Ήδη, αν έχουν κάνει διαδικασίες πιο μπροστά οι ίδιοι συμφωνητικών προσυμφωνίας για την αγορά εκτάσεων, για την εγκατάσταση του εξοπλισμού κτλ. Είναι θέμα δικό του. Και επομένως, μας είπατε για τη στεγανοποίηση αυτής της διαδικασίας. Να προστατεύεται απολύτως. Θα χρειάζεται συγκεκριμένη πιστοποίηση. Πέρα από αυτή την πιστοποίηση, φανταζόμαστε, δεν θα μπορεί να λειτουργεί κανένας άλλος. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, ας πούμε, ως επιχείρημα ότι εγώ το κάνω για φαρμακευτικούς σκοπούς. Υπάρχει, διότι είναι. Είναι τέτοιο το σύστημα ασφάλειας το οποίο θα παρακολουθείτε. Και διασύνδεση με ερευνητικά κέντρα, με νοσοκομεία. Τέτοιες δυνατότητες δίνονται. Εκείνο που εμείς έχουμε συμφωνήσει και φαίνεται ότι όλοι συμφωνούν είναι ότι ένα μέρος της παραγωγής θα μεταφέρεται στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο μονοπωλιακά θα διαχειρίζεται για να καλύψει ανάγκες ασθενών στη χώρα μας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ένα ζήτημα που είχε σχέση και με τις ανάγκες που έχουμε ως χώρα. Και κύριε Αποστόλου, να κλείσουμε με ένα πολιτικό ερώτημα. Θα εφαρμοστούν οι νόμοι για περικοπές στις συντάξεις και για το αφορολόγητο? Είναι μια κουβέντα που έχει ανοίξει. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ανοίγει μια κουβέντα η οποία ουσιαστικά μας μεταθέτει σε μια περίοδο που δεν είναι. Συνάδελφοί σας, επίγουσα η συζήτηση. Το εγώ δεν σας πω, δεν έχω την προσωπική μου άποψη. Ναι. Αυτή την ώρα ολοκληρώνουμε όσο γίνεται γρηγορότερα την διαδικασία των προαπαιτούμενων. Μπαίνουμε σε μια συζήτηση τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο που θα δείξει πού πάμε όσον αφορά την αντιμετώπιση του χρέους και από εκεί και πέρα λοιπόν η κανονικότητα που θα υπάρξει μετά τον Αύγουστο είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που βιώνουμε σήμερα. Τότε τα συζητάμε όλα. Αυτή η κανονικότητα τι χαρακτηριστικά έχει, γιατί βλέπουμε να τα ακούγονται διάφορα. Και επιστολές, για παράδειγμα του κυρίου Σεντένο, του επικεφαλής του Eurogroup, που αναφέρεται στον όρο εργαλείο αυξημένης, ενισχυμένης. Η κανονικότητα η δικιά μας είναι, βγαίνουμε από το μνημόνιο, υπηρετούμε αυτά που έχουμε δεσμευθεί και από εκεί και πέρα λοιπόν, πώς είπαμε πιο μπροστά, για τους αγρότες να μπορεί να ελέγχει τα οικονομικά του δεδομένα, αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Ναι, όμως κύριε Αποστόλου, αυτή η κανονικότητα που περιγράφετε σας δίνει τη δυνατότητα να αναστρέψετε αποφάσεις που είναι ήδη συμφωνημένες? Θα σας τη δώσει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή και κανονικότητα? Νομοθετημένα. Και νομοθετημένες. Από την ώρα που εμείς ρυθμίζουμε τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, όλα είναι ανοιχτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ κύριε. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ηλία Κούκο, στη Νέα Σμύρνη, για να δούμε εκεί. Αυτό το έγκλημα.